Ο λαό που ξεχνά την ιστορία του είναι καταδικασμένο να την ξαναζήσει. Και για να μην την ξεχάσουμε, λοιπόν, έχουμε στο στούντιο του Thrakinet τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη, διδάκτορ κοινωνικών και πολιτικών επιστημών του Παντίου Πανεπιστημίου. Κύριε Μαλκίδη, καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά και ελεύθερα σε όλο τον Ελληνισμό πολλά λοιπόν και θέλω να ουσιαστικά να αναφερθούμε πάνω στην Επανάσταση το 1940 αρχής γενομένης από την έναρξη του πολέμου την οποία και γιορτάζουμε ουσιαστικά και όχι το τέλος του κύριε Μαλκίδη. Και καλώς γιατί η κοινωνία όπως γνωρίζουμε είναι πολύ πιο μπροστά και από τις ηγεσίες και πολλές φορές από το κράτος και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι θα πρέπει να πούμε όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ ότι η πρώτη εκδήλωση τιμής έγινε 28 του 1941 όταν η πατρίδα μας ήταν κατεκτημένη από τους εισβολείς κατακτητές Γερμανούς, Ιταλούς και Βούλγαρους και προσθέτω στην Ήπειρο και τους Αλβανούς. Είχαμε τετραπλή κατοχή όταν οι ανάπηροι του πολέμου του 40-41, του έπους όπως πολύ σωστά ονομάζεται, μαζί με τους φοιτητές και τις φοιτήτρε, ήταν αυτοί οι οποίοι τίμησαν και όθησαν τον ελληνικό κράτος τρία χρόνια αργότερα να τιμήσει και επισήμω και μέχρι σήμερα, 81 χρόνια μετά, το σπουδαίο αυτό κοσμοϊστορικό γεγονός. Και αν το συνδέσουμε με την 25η Μαρτίου του 1943, όπου δεκάδες νέοι και νέες έπεσαν από τα βόλια των κατακτητών στην πλατεία Συντάγματος, φανερώνει το πόσο ο ελληνικός λαός αντιμετωπίζει την αντιστασιακή του πορεία και διαδρομή. Τι θέλω να πω, όταν οι νέοι πήγαν 28 Οκτωβρίου του 1940 στον Παλαμά, τον οποίο τον ανέφερε και πολύ ορθά και εύστοχα ο πιλότος πάνω από τη Θεσσαλονίκη, τότε τους απέντησε ότι πρέπει να μεθύσουν με το αθάνατο κρασί του 21, δηλαδή να πάρουν το μήνυμα της συνεχούς αντιστασιακής πορείας του έθνους μας που ξεκινάει από τη Σαλαμίνα και το Μαραθώνα, περνάει από την Κωνσταντινούπολη και τον Παλαιολόγο, από τον Κολοκοτρώνη και φυσικά καταλήγει στα βουνά της Βορειο και μέχρι τα νερά της Κύπρου. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι η πατρίδα μας παρότι ήταν τουλάχιστον κατεφημισμό ένα μικρό κράτος το οποίο είχε όλα τα οικονομικά προβλήματα, είχε μια μικρή στρατιωτική δύναμη, εντούτοις άντεξε για 7 ολόκληρους μήνες αντιστεκόμενοι, ενώ χώρε, κρατεέ, στρατιωτικέ και πολιτικέ δυνάμει, όπω η Γαλλία, άντεξε μόνο 7 μέρε. Το επαναλαμβάνω αυτό, γιατί πλην τη Ελλάδα, πλην τη Μεγάλη Βρετανία και πλην τη Σοβιετική Ένωση, η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία άντεξε και έδωσε τελικώ, αναλογικά με τον πληθυσμό τη, το μεγαλύτερο φόρο αίματο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από κάθε άλλο έθνο που πήρε μέρο. Συνεπώ, πέρα από τη σχετικοποίηση των όσων συμβαίνουν σήμερα και το πώς αυτά μεταφέρονται στο παρελθόν και κυρίως στο μέλλον, θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι όχι μόνο για αυτό το οποίο πέτυχαν οι προγονείς μας και όταν λέω προγονείς μας έχει ο καθένας και η καθεμιά από αυτούς που μας παρακολουθούν και από αυτές έναν πρόγονο ο οποίος έπεσε στα βουνά της Βορειού Και μέσω τη συζήτησής μας απόψε θέλω να κάνω μία έκκληση γιατί πέρα από το γεγονός Μάλιστα. όλων των όσων έχουμε συζητήσει και θα συζητήσουμε, υπάρχουν 8.000 πεσόντες Έλληνα στρατιωτικοί, οι οποίοι οι 7,5 εξ αυτών βρίσκονται σήμερα άθαυτοι. Τα κόκαλά τους, από που είναι βγαλμένη η ελευθερία μας, τα ιερά κόκαλα, τα ιερά του σωστά, τα λείψανά τους, δεν έχει γίνει γι' αυτά ούτε κηδεία, ούτε εξόδιος ακολουθία, ούτε ταφή. Άρα λοιπόν όσοι και όσοι μα παρακολουθούν και έχουν συγγενεί, έστω και τρίτου και τέταρτου βαθμού, έχουν επιζών συγγενεί αυτών των ανθρώπων που έπεσαν στα βορειοπυρωτικά βουνά, υπάρχει ειδική υπηρεσία στο Γενικό Επιτελείο Στρατού να δώσουν χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς κανένα κόστος DNA, έτσι ώστε η προσπάθεια που γίνεται σήμερα από όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες, απόγονους αυτών των σπουδαίων ανθρώπων, των ηρώων, να βρεθούν τα λείψανά τους και να ακολουθηθεί η διαδικασία που αφορά όχι μόνο τον άνθρωπο αλλά και τον Έλληνα. Κιδεύω σημαίνει φροντίζω και πρέπει 81 χρόνια μετά να φροντίσουμε αυτού του ανθρώπου για του οποίου όχι απλώ είμαστε υπερήφανοι, αλλά οφείλουμε την ελευθερία μα. Και φυσικά δεν θα πρέπει να του θυμόμαστε μόνο τέτοιε περιόδου, 28 Οκτωβρίου, Μαρτίου, α πούμε, για παράδειγμα, και όποτε έχουμε εθνική επέτειο. Να πάμε λίγο όμω και στα γεγονότα. Γιατί ο Μεταξά θεωρείται ότι είπε το ιστορικό όχι, ενώ ιδεολογικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι άνοικε στο στρατόπεδο των Γερμανών, των Ιταλών, είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας και αν θέλετε είναι και μια ερώτηση η οποία απασχολεί τους ιστορικούς και όχι μόνο. Θεωρώ όμως ότι επειδή ο ελληνικός λαός όπως προανέφερα χαρακτηρίζεται από μια αντιστασιακή πορεία και διαδρομή δεν θα μπορούσε παρά η ηγεσία να ακολουθήσει την πορεία αυτή η οποία έχει αναδείξει ο λαός. Και όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και πάρα πολλέ φορές έχει αναφερθεί ο ελληνικός λαός θέλει έμπνευση, θέλει πρότυπο θέλει ανδρεία, θέλει θάρρος και δεν θέλει απογοήτευση, δεν θέλει απελπισία, δεν θέλει φόβο. Το 1940, 28 Οκτωβρίου, ο ελληνικός λαός δεν κρύφτηκε στα υπόγεια, όπως πολύ εσφαλμένα αναφέρεται δυστυχώς στην επίσημη ιστορία. Ο ελληνικός λαός δεν έτρεξε στις τράπεζες να πάρει τα λίγα χρήματα που είχε, αν είχε. Αντιθέτω, κάποιοι πήγαν τότε για να κρύψουν τα τρόφιμα και αργότερα να γίνουν δοσύλλογοι συνεργάτε των Γερμανών ο ελληνικός λαός, όπως πολύ ορθά το είπε και η Βέμπο, η Θρακιώτισσα τραγουδίστρια που ενέπνευσε και εμπνεύστηκε από το σπουδαίο έπος, πήγε με το χαμόγελο στα χείλη. Τι σημαίνει αυτό, ότι πολεμούσε όπως και ο Κολοκοτρώνης 100 χρόνια πριν, τέτοια είναι η γενιά. Το 1940 ζούσαν οι άνθρωποι που είχαν γνωρίσει ως νέα παιδιά τον Κολοκοτρώνη μιλώντας στην πνίκα ήταν οι άνθρωποι που είχαν πολεμήσει στο 12 στη Μακεδονία, στην Ήπειρο και στην νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ήταν οι άνθρωποι που είχαν πάει στη Σμύρνη. Ήταν δηλαδή οι Έλληνε και Ελληνίδε που πολεμούσαν 20 χρόνια για την αξιοπρέπειά του, την πατρίδα του, του βωμού, τι αιστείε και γενικότερα το μέλλον του. Φανταστείτε, γιατί πάρα πολλοί λένε, μα τα γεγονότα είναι διαφορετικά. Ναι, και το 21 του Έλληνε και τι Ελληνίδε του λέγανε τρελού που πήγαν και τα βάλανε με το Οθωμανικό κράτο. Το ίδιο έγινε και το 12-13. Το ίδιο έγινε και το 40, γιατί είχαμε μόνο 50.000 ανθρώπου με ένα φτωχό πολεμικό δυναμικό. Και εντούτοι τα έβαλε αυτό ο λαό, αυτή η αξιοπρέπεια, αυτό το πρόσωπο και αυτή η ιδιαιτερότητα τη πίστη και τη αφορά τη πατρίδα με 7 εκατομμύρια λόγχε. Και τα έβαλε μετά και με του Γερμανού. Και καθυστέρησε και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ένα μεγάλο μέρο τη νίκη των συμμάχων στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο οφείλεται την αντίσταση στο Ρούπελ, την αντίσταση εδώ στην Θράκη, στο Οχυρό και στην Ινφέα, στον Εχίνο, στην Κρήτη. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε όχι απλώ σοβαροί, συνεπεί και αντικειμενικοί με την ιστορία μα, αλλά κυρίω με το γεγονό ότι ένα λαό όθησε την ηγεσία να πάρει τη σωστή απόφαση, δηλαδή του όχι, τη αντίσταση και τη αξιοπρέπεια. Θέλω να σταθούμε λίγο και στην Θράκη, στου Θρακιώτε ουσιαστικά, που συνέβαλαν τα μέγιστα, όπω είπατε και εσεί, στο έπο του 40. Ωστόσο, δεν του βλέπουμε τόσο στο πεδίο αναφορά, στο πεδίο συζήτηση, όταν μιλάμε για την συγκεκριμένη περίοδο. Έχετε απόλυτο δίκιο και πρέπει να πω ότι ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού στρατού, το οποίο ξεκίνησε τουλάχιστον ω εφεδρεία, προερχόταν από τη Μακεδονία και τη Θράκη. Βεβαίω, γνωρίζοντα ότι οι Βούλγαροι όπως και το μεγαλύτερο κομμάτι της Ευρώπης ήταν με τον άξονα. Θα πρέπει να σας πω ότι προανέφερα για την Ελλάδα, την πρώην Σοβιετική Ένωση και τη Μεγάλη Βρετανία, καθώς και λίγες συμμαχικές χώρες. Η Ελλάδα όμως περίμενε δύο μέτωπα. Έτσι λοιπόν κράτησε αρκετές δυνάμεις και όταν έγινε η εισβολή την 6η Απριλίου της Γερμανίας στην Ελλάδα είχαμε αντίστοιχα ανδραγαθήματα και αντίστοιχο έπος με τα οχυρά που συνέβησαν στη Μακεδονία εδώ στη Θράκη και ειδικά οι μάχες οι οποίες έγιναν και στον Εχίνο, στην Ξάνθη, αλλά και στην Ιμφαία, στην Κομοτινή. Επίση, πρέπει να τονίσουμε δύο σημαντικέ προσωπικότητε, οι οποίε κοσμούν τα ονόματά του στρατόπεδα τη Αλεξανδρούπολης. Ο πρώτο είναι ο συνταγματάρχη Θεόδρο Ζήσης, ο οποίο όταν συνθηκολόγησαν, και δυστυχώ οι δοσύλλογοι ήταν αρκετοί εκείνη την περίοδο, όταν συνθηκολόγησε λοιπόν ο Τσολάκογλου με του Ιταλού και του Γερμανού πήρε όλη τη στρατιωτική δύναμη και πέρασε στην Τουρκία προκειμένου να συνεχίσει τον αγώνα στη Μέση Ανατολή. Μεταξύ των οποίων και ο αγαπημένο μου Θείο σε αυτή τη σπουδαία ομάδα, η οποία αργότερα έγιναν οι πρώτοι ειδικέ δυνάμει του ελληνικού στρατού. Ο Θεόδρο Ζήση αφοπλίστηκε μαζί με όλη την μονάδα του από την Τουρκία και μη ανεχόμενο σε αυτή την προσβολή αυτοκτόνησε. Ήταν η πρώτη αντιστασιακή πράξη που έγινε με αυτόν εδώ τον τρόπο. Και δεύτερον, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό να το δουν και οι νεότεροι ιστορικοί και ερευνητέ. Είναι ο Θόδρο Κανδυλάπτη, γιο του σπουδαίου Κανδυλάπτη, συγγραφέα των Πόντο, γεννημένο εδώ στην Αλεξανδρούπολη, του οποίου τα οστά αγνοούνται από το Φεβρουάριο του 1941. Ο Οδυσσέας Ελίτης έγραψε ένα καταπληκτικό ποίημα για το χαμένο ανθιπολογό τη Ελβανίας. Υποστηρίζω και πάρα πολλοί άλλοι συμφωνούν μαζί μου ότι ίσω γι' αυτόν να γράφτηκε αυτό το καταπληκτικό ποίημα, ελεγία ίσως μαζί με το άξιο εστία από τα ομορφότερα πείματα που αφορούν το έπος του 1940. Πολλοί από εμά έχουμε υπηρετήσει και όλα στα στρατόπεδα εδώ του Εύρου, ωστόσο δεν γνωρίζουμε όπως είπατε και εσείς ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κοσμούν τα στρατόπεδα με το όνομά τους. Αναφερθήκατε στον Ζήση αλλά και στον Κανδυλάπτη. Εγώ θα ήθελα να, κλείνοντας να παραθέσω ένα άλλο ερώτημα. Αν εντοπίζετε κοινά στοιχεία της τότε εποχής με την σημερινή εποχή και με την καθημερινή προκλητικότητα που έχουμε σχετικά με την κυριαρχία μας αλλά και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δεν έχετε άδικο να επαναφέρετε το χθε το σήμερα και πρέπει ως Έλληνες και κυρίως ως άνθρωποι οι οποίοι έχουν το στοιχειώδη αυτοσεβασμό και αξιοπρέπεια, κυρίω όμως συνεχίζοντας την αντιστασιακή πορεία και διαδρομή του ελληνικού έθνους, να κατανοήσουμε ότι αυτό το οποίο συνέβη το 40 είναι πολύ εύκολο να συμβεί και σήμερα. Συνεπώ, το μήνυμα το οποίο έρχεται ή το σύμβολο ή η έμπνευση ή ο οδηγό ο οποίο έρχεται από το 1940 είναι ακριβώ αυτό τη αξιοπρέπεια. Κανεί μα κανεί δεν πρέπει να φοβάται, να απελπίζεται και να απογοητεύεται. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι και οι Ελληνίδε και οι Έλληνε έχουν και την αξιοπρέπεια, κυρίω όμω έχουν τον αυτοσεβασμό να διαφυλάξουν σε υγεία, αέρα και θάλασσα τα κυριαρχικά μα δικαιώματα. Κύριε Μαγιουκίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας. Χρόνια πολλά και καλό σας βράδυ. Παρακαλώ, γεια σας.